Ελευθερία Αρβανιτάκη, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ, για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας στον Πολίτη 107.6 Prime Time με τον Δημήτρη G μέχρι τις 12. Δεν θα μιλήσουμε για μια νύχτα, θα μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Άνθρωποι αποστάχτη από την συγγραφέα Πασχαλία Τραβλού, την οποία έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα από την Κύπρο. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε στον Πολίτη. Η πρώτη φορά ήταν και το Θεή Αποστάκτη. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το επόμενο βιβλίο, το δεύτερο από την τριλογία, από ό,τι μου είχατε πει και στην προηγούμενη φορά. Άνθρωποι Αποστάκτη κυκλοφόρησε 6 Ιουνίου από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και η υπόθεση συνεχίζει με την Ροζαλία στο Παρίσι του 1939. Βέβαια. Πέστε μου λίγα λόγια. Ναι. Υλοποιεί το όνειρό της, βρίσκεται στο Παρίσι για μουσικές σπουδές και φυσικά και για έναν άλλο λόγο που οι αγαπητοί αναγνώστες θα τον ανακαλύψουν διαβάζοντας τον πρώτο τόμο της τριλογίας αυτής. Ναι. Και βιώνει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε μου δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίσω την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και από τη συνηθισμένη οπτική που έχουμε συνηθίσει στην ελληνική λογοτεχνία, δηλαδή με την ελληνική κατοχή και τον ελληνικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά πώς βιώνεται αυτός στο Παρίσι εκείνης της περίοδου. Οπότε τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι γίνονται αρκετά συναρπαστικά από εδώ και πέρα, γιατί η Ροζαλία θα εμπλακεί σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία εξαιτίας του ταγματάρχη Μάισνερ, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα μέσα στο βιβλίο, και του Ζαν Πιέρ Λαρούς, ενός φίλου της ζωγράφου που γνωρίζει στο Παρίσι, και θα βρεθεί μέσα στα στρατόπεδα του Auschwitz. Ο οποίος την ερωτεύεται, αλλά εκείνη δεν, γιατί περιμένει τον δικό της. Την καρδιά της δοσμένη. Ακριβώς. Να πούμε και ότι αναφορές στην Ελλάδα για αυτή την συγκεκριμένη περίοδο γίνονται μεν, αλλά με έμεσο τρόπο. Ναι. Με ένα τρίκ. Με αλληλογραφία. Μέσα από γράμματα που λαμβάνει η Ροζαλία από τους δικούς της ανθρώπους, οπότε μας δίνεται η ευκαιρία και στον αναγνώστη φυσικά να γίνει και η αντιδιαστολή των συνθηκών που βιώνουν οι άνθρωποι σε Ελλάδα και Παρίσι εκείνη την περίοδο. Τι σας έκανε να γράψετε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο και συγκεκριμένα για το Ολοκαύτωμα? Είναι μία ερώτηση στην οποία πραγματικά δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Θα πω ότι πάντα ένιωθα έτσι έναν πολύ έντονο συναισθηματικό κραδασμό για την έννοια του ρατσισμού και ειδικά για το Ολοκαύτωμα. Για το οτιδήποτε φύγει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρώ λοιπόν ότι το Ολοκαύτωμα είναι μια μέγιστη απόδειξη και ένα πολύ τραγικό γεγονός που συνδέεται με αυτό το φαινόμενο. Θα μπορούσε να έχουν πληγεί οποιασδήποτε άλλες ανθρώπινες ομάδες, όπως και σήμερα με το πρόβλημα του προσφυγικού που επίσης με συγκινεί πάρα πολύ. Και εξαιτίας αυτού του λόγου, από το 11 και δόθη, είχα αρχίσει και διάβαζα πάρα πολλά πράγματα για το Ολοκαύτωμα. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε μέσα μου η ανάγκη να γράψω το βιβλίο, την τριλογία της συγκεκριμένη. Εξάλλου και σε προγενέστερα βιβλία έχω ασχοληθεί. Ακριβώς το ήθελα μόνο εναντίον. Ναι. Λίγο πιο εκτενό στα ρόδα της σιωπής που επανεκδόθηκαν από τις εκδόσεις Διόπτρα με τον τίτλο Το Άγαλμα στη Σοφίτα. Υπάρχουν τέτοια αγγίγματα στο συγκεκριμένο θέμα. Έφτασε η ώρα πια να το επεκτείνουμε μυθιστορηματικά παραπάνω. Να πούμε για τον κόσμο ο οποίος μπορεί να πάρει το δεύτερο βιβλίο χωρίς να έχει διαβάσει το πρώτο, ότι γίνεται μία αναφορά στο πρώτο βιβλίο χωρίς να χαλάει την υπόθεση. Και μπορεί να σταθεί και μόνο του. Αν έτσι επιθυμεί. Ναι. Ιδανικά βέβαια είναι να το παρακολουθήσεις τη ροή του. Σαφώς. Στην κανονική έκδοση. Ιδανικά. Το τρίτο βιβλίο είναι ήδη στα σκαριά. Το τρίτο βιβλίο σίγουρα. Έτους, όχι μόνο είναι στα σκαριά. Είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Πιστεύω ότι θα είναι εντελώς ολοκληρωμένο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου τώρα του φετινού έτους, του τωρινού έτους που διάγουμε, και αρχές του 19 να μπορέσουμε να το έχουμε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων πρωτόθερος. Θα έχει και αυτό τη λέξη στάχτη, η οποία παραπέμπει σίγουρα στο Ολοκαύτωμα. Ωραία. Φυσικά θα υπάρχει λέξη στάχτη, γιατί είναι η τριλογία της στάχτης το συγκεκριμένο έργο. Και μάλιστα θα παρακολουθήσουμε και την έννοια του ρατσισμού και την έννοια και τις συνέπειες του Ολοκαυτώματος σε μια τελείως διαφορετική βάση. Ευελπιστώ ότι θα εκπλήξω πολύ ευχάριστα τους αναγνώστες με το τρίτο βιβλίο, που είναι ένα άλλο περιβάλλον πια, γιατί είμαστε στο χρονικό περιβάλλον εννοώ, στο Βερολίνο του 1995. Ναι.
Πού πιστεύετε ότι οφείλεται στη σήμερα ημέρα η αύξηση του ρατσισμού, ειδικά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε αυτό το φαινόμενο, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η αύξηση του να βλέπουμε μπροστά μας αυτά τα συμβάντα, αυτά που γίνονται? Θεωρώ γενικά ότι ο ρατσισμός είναι γέννημα φρέμα των ανθρώπινων συμφερόντων. Κάθε φορά που οι άνθρωποι θέλουν να προασπίσουν συμφέροντα και υπάρχουν αντιπαλότητες κοινωνικών ομάδων, τότε αναπτύσσεται έντονα το φαινόμενο του ρατσισμού, γίνεται μια ιδεολογική κατασκευή δηλαδή που θα υπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα. Mm-hmm. Και σήμερα ακριβώς επειδή έχουμε την μίξη πάλι γηγενών στοιχείων με πρόσφυγες, με μετανάστες κλπ. Υπάρχει αυτή η σύγκρουση των συμφερόντων, ποιος θα επικρατήσει, ποιος θα φάει τη μερίδα του λέοντος. Όχι, είναι δικιά μου η γη, δεν θα έρθεις να μου την πάρεις. Οπότε είναι λογικό και επόμενο να έχουμε πάλι φαινόμενα ρατσισμού. Ακριβώς. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι το διεκδικούν το βιβλίο το συγκεκριμένο, οι άνθρωποι αποστάκτη. Θα δώσουμε σήμερα 3 αντίτυπα προσφορά των εκδόσεων Διόπτρα. Γράφουν μήνυμα στο 1076, τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμο και την πόλη τους. Τους περιμένει ένα βιβλίο γεμάτο ανατροπές, δράση και εκπλήξεις. Άνθρωποι αποστάκτη. Ναι, να το πούμε. Ναι. Δεν είναι απλά ένα ιστορικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο με πάρα πολλές ανατροπές, mm-hmm. με πάρα πολλή πλοκή, με πολλή ψυχογράφηση, γιατί πάνω απ' όλα οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε ιστορική ατμόσφαιρα και αν βρίσκονται και σε οποιαδήποτε συγκυρίες, παραμένουν άνθρωποι με καρδιά και με συμμετοχή και στα ιστορικά δρόμενα αλλά και στις προσωπικές τους τραγωδίες. Ακριβώς. Και είναι ένα καινούργιο βιβλίο. Είναι 6 Ιουνίου κυκλοφόρησε, αρχές του μήνα. Σας εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Καλή επιτυχία και με παρουσιάσεις που θα κάνετε στην Ελλάδα. Εύχομαι και σε κάποια φάση και πολύ. Στην Κύπρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα το κανονίσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Uno, dos.